Τι χαμογελάρα είναι αυτή, πες μου. Τι χαμογελάρα, τι ωραία ενέργεια είναι αυτή. Είμαι πολύ χαρούμενη. Πάρα πολύ χαρούμενη. Σας θαυμάζω όλους. Δεν ήξερα ποιος θα γυρίσει, να είμαι ειλικρινής. Αλλά ήξερες ότι κάποιος θα γυρίσει, έτσι. Βαθιά μέσα μου το πίστευα. Ναι, γιατί και ακουγόταν αυτό. Δεν υπήρχε. Εγώ δεν άκουσα κανένα άγχος στη φωνή σου. Άκουσα ότι έχεις μια ιδιαίτερη χρειά. Άκουσα υπέροχη άρθρωση συνδυασμένη με αυτή τη βραχνάδα, έτσι. Μπράβο. Δεν ξέρω τι να πω. Είχα λίγο άγχος. Πες. Δηλαδή πίσω ήμουνα λίγο έτσι κάπως, αλλά μετά με το που ανέβηκα στη σκηνή. Κοίτα, για άνθρωπο που δεν ξέρει τι να πει, μια χαρά τα λες. Οπότε, άμα θες να σε βοηθήσω τι να πεις στη συνέχεια, παίρνεις μια βαθιά ανάσα, κάνεις λίγο suspense έτσι για την κάμερα και λες, θα πάω με την ομάδα του... Κοιτάς λίγο το Σάκη, λίγο τον Πάνο. Το σκέφτομαι η αλήθεια είναι τώρα, γιατί... Και λες... Μ' αρέσει το βλέμμα. Και εγώ έχω ωραία βλέμμα, απλά κοιτάω προς την άλλη, γιατί σου δείχνω αυτή τη στιγμή πως θα το κάνεις! Ωραία, παρακολουθείς ή κοιτάς το βλέμμα. Τώρα κοιτάω το δικό σας βλέμμα. Να σου πω, δεν την αφήνεις να πει δύο κουβέντες στην κοπέλα, δηλαδή πραγματικά, πώς λένε αγάπη μου. Έλενα Εργάτη. Έλενα Εργάτη. Από πού είσαι, Έλενα? Γιάννενα. Ήρθες τώρα από τα Γιάννενα? Ήρθα τώρα από τα Γιάννενα, ναι. Μάλιστα. Τραγουδάς επαγγελματικά? Τραγουδάω επαγγελματικά τα τελευταία 6 χρόνια. Στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα, Κρήτη. Α. Σεζόν. Τα καλοκαίρια κυρίως. Καλοκαίρια, ναι, κυρίως είμαι εκεί στην Κρήτη. Χειμώνα, Γιάννενα. Δεν ξέρω, εμένα μου βγάλες ένα συνέστημα. Μου βγάλες μια ωραία χρειά. Η οποία αυτή η χρειά όμως για κάποιο λόγο εγώ ένιωσα ότι αγχώθηκες. Ο Πάνος ένιωσε ότι δεν αγχώθηκες, αλλά εγώ ένιωθα ότι είχες ένα άγχος. Το οποίο κατά τη γνώμη μου αυτό το άγχος ήταν λόγω του live. Νιώθω ότι η φωνή σου είναι εκπαιδευμένη. Το νιώθω αυτό και νομίζω ότι έκανα λάθος που δεν γύρισα. Σε αυτή την ενέργεια που έχεις. Δεν πειράζει, εγώ και χαίρομαι. Έχεις και επίθετο μαγικό, γιατί στη δουλειά χρειάζεται να είσαι εργάτης. Είμαι. Αυτό το είμαι και δουλεύω. Μ' αρέσει να δουλεύω, μ' αρέσει να εξελίσσομαι. Εγώ τώρα αυτό που σκέφτηκα, με αυτό που βλέπω, είναι ότι αν διαλέξεις τον Πάνο, θα σε κλέψω από τον Πάνο. Και άμα διαλέξεις το Σάκη, θα σε κλέψει από το Σάκη. Αυτό πήγα να πω τώρα. Με το Σάκη τα έχουμε βρει. Είναι η αλήθεια. Τον Πάνο έχω βάλει. Δεν θα με κλέψετε από το κύριο Σάκη. Δεν το ξεκίνησε καλά. Δεν θα σε κλέψει από τον κύριο Σάκη, γιατί δεν θα πάρει τον κύριο Σάκη. Πρέπει να αποφασίσω τώρα. Αν θες να καταλήξεις τον Κωνσταντίνο, πρέπει να είσαι στη δική μου ομάδα ή μάλλον πρέπει να πας στην ομάδα του Πάνου. Αν καταλήξεις τον Πάνο, για να καταλήξεις εμένα, πρέπει να πας στον Πάνο. Αν έρθεις στη δική μου ομάδα, δεν πρόκειται να καταλήξεις τον Κωνσταντίνο, γιατί δεν θα σε κλέψει εγώ, σωστά. Ναι. Λοιπόν. Νομίζω. Όχι νομίζω. Έχεις δίκιο, είσαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη. Θέλω να πάω με την ομάδα Πες το κορίτσι μου, πες το. Θέλω να πάω με την ομάδα Πες το κορίτσι μου, πες το. Πάνω, η σκύβη στο κεφάλι. Ήτανε απάτη το δίκιο. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες στο Voice. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Μπράβο. Γεια σου, Ελενά μου. Να είσαι καλά.